Δημοτικό Συμβούλιο στην Κόρινθο, ο Δημοτικό Σύμβουλο, ξέρετε, το Δημοτικό Συμβούλιο τώρα γίνεται μέσω Zoom. Εμφανίστηκε με τα ισόρουχα του άνθρωπο, έτσι ήθελε. Το σκέφτηκε, το έζησε, μπόρεσε, το έκανε στα τέτοια του. Αλλά αυτό που μας αρέσει είναι ότι πλέον μας βγάζεται από τη δύσκολη θέση. Δηλαδή το παρουσιάζουν μόνοι τους οι άνθρωποι. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Δημοτικό Σύμβουλο που πλέον σας νιώθουμε δικούς μας ανθρώπους που παρουσιάζουν το βίντεο και για το ράδιο Ρεβίλα. Μπορώ να ζητήσω εγώ, θέλω ένα θέμα να ζητήσω για όχι προημερεσίας, για επόμενη συνεδρίαση, γιατί θα χρειάζεται να συζητηθεί. Ναι. Λοιπόν, είναι αφορά για τις πυρκαγιές. Συγγνώμη, Γιώργο, συγγνώμη, Πρόεδρε, πες τον Πιέτρη να αντιθεί, γιατί θα μας βάλουν στο ράδιο Αρβίλα. Είναι με τα εσόρουχα. Θα μας βάλουν στο ράδιο Αρβίλα. Πες του να κόψει το βίντεο για να αντιθεί. Βάλε ζακέτα. Τι ζακέτα, πρέπει να βάλει. Βάλε ηχτάρι. Ωραία. Άλλη φορά όμως θα το στέλνετε κιόλας. Δεν το βρίσκουμε όλοι μας. Το πήραμε, το κόβαμε μια ώρα. Ένα, δηλαδή, μιλάκι και στείλ το. Βρε αγαπητέ φίλε, ποιος ήταν αυτός ο φίλος, ο Βασίλης. Ο Γιώργος. Ο Βασίλης είναι δήμαρχος. Ο δήμαρχος. Ο Βασίλης ήταν ο δήμαρχος που έκανε την πάσα στο ράδιο Ρεβέλα. Ευχαριστούμε δήμαρχε. Αλλά βρε Γιώργο μου. Δεν είναι μόνο ότι βγαίνεις με τα εσόρουχα. Πώς κατάφερες να κεντράρεις την κάμερα. Δηλαδή πώς το έκανες αυτό το πράγμα. Είσαι με τη σοβρακάρα σου. Έτσι άρχοντα. Κάθεσαι στην καρεκλά. Πώς τη ρίχνεις την κάμερα εκεί. Ήρθε η ρημάδα και κατέβηκε. Και κούμπος εκεί ήταν να δεις τι τράβηξε. Έχουμε να δούμε τέτοιο βρακί από τον μπάγκαλο που έχει στείλει το δικό του. Τίποτα θηλυκού γένους δεν μπορεί να αντισταθεί στο σόβρακο του Γιώργου. Τίποτα. Και η κάμερα δηλαδή μόλις το είδε. Μαγνητίστηκε. Επειδή είναι η κάμερα. Κατέβηκε. Από την ο νόμος της βαρύτητας. Γενικά.